Φίλες και φίλοι του Action Sport, βρισκόμαστε στο Ομοσπονδιακό γήπεδο τοξοβολίας εδώ στην Πύλα. Μαζί μας έχουμε τρία μέλη του Σωματείου Φιλοκτήτης, οι οποίοι αγαπούν αυτό το άθλημα, έρχονται εδώ σε αυτό το γήπεδο, προσπαθούν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους, να τους γνωρίσουμε, για να τους παρουσιάσουμε. Έχουμε τον Σπύρον, τη Μαργαρίτα και την Αριάθνη. Σας καλωσορίζουμε, Σπύρο μου. Γεια σας, καλωσορίσατε στην Πύλα. Μας δύο λόγια για το Σωματείο Φιλοκτήτης, αυτή τη δράση που... Είμαστε ένα από τα δύο σωματεία που δραστηριοποιείται εδώ στη Λάρνακα. Είμαστε εδώ 4 φορές τη βδομάδα. Έχουμε τοξότες από 7-8 χρονών μέχρι 80. Είναι ένα ωραίο άθλημα που μπορεί να ασχοληθεί ο καθένας. Κάμε μου μισή μπάψη. Κάμε ό,τι πάτη θα ρίξω. Απάντησα. Κάμε τον κάπηλε μου. Τι είναι πάτη. Πάμε ξανά. Φίλες και φίλοι του Action Sport, βρισκόμαστε στο Ομοσπονδιακό γήπεδο της Πύλας, στο άθλημα της τοξοβολίας. Φίλες και φίλοι του Action Sport, βρισκόμαστε στο Ομοσπονδιακό γήπεδο τοξοβολίας της Πύλας και μαζί μας έχουμε τρεις αθλητές του Σωματείου Φιλοκτήτης που έρχονται εδώ καθημερινά για να προπονηθούν. Έχουμε τον Σπύρον, τη Μαργαρίτα και την Αριάθνη. Αγαπητέ Σπύρο, πες μας δύο λόγια για το σωματείο σου, για τις δραστηριότητες σας. Είμαστε έναν από τα δύο σωματεία που δραστηριοποιούνται εδώ στην Πύλα, στο Ομοσπονδιακό γήπεδο. Είμαστε εδώ 4 φορές τη βδομάδα. Η τοξοβολία είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα. Ασχολείται πάρα πολύ κόσμος, δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Από 7 χρονών έχουμε αθλητές μέχρι 80. Και πραγματικά το απολαμβάνουν, δεν χρειάζεται κάποια ειδική, μπορεί να έρθεις απλώς γιατί απολαμβάνεις ή και οι μικροί μπορεί να προχωρήσουν σιγά σιγά και να, γιατί όχι, να γίνουν πρωταθλητές κάποτε. Όντως είναι ένα γεγονός, παρατηρήσαμε ότι από την ώρα που είμαστε εδώ, πέραν των 20 ατόμων είναι εδώ, ξεδιπλώνουν τις ικανότητες τους, προσπαθούν να κατακτήσουν αυτό το άθλημα. Πώς το βλέπετε, μεγαλώνει? Σίγουρα μεγαλώνει και ευκαιρία να ευχαριστήσουμε την Ομοσπονδία και την κοινότητα της Πύλας που μας φιλοξενεί εδώ για αυτόν τον υπέροχο γήπεδο που μας έκαμε και την υποστήριξη που μας προσφέρει. Πράγματι, όταν υπάρχουν τα γήπεδα, έρχεται ο κόσμος, φέρνουν τα παιδιά τους. Είναι πραγματικά ένα άθλημα που σε κάνει να... αναπτύξεις δεσμούς, κοινωνικούς δεσμούς. Και είναι μόνο... Δεν είναι απλώς, δεν χρειάζεται κάποια ειδική προσπάθεια. Ειδική προσπάθεια ή ειδική ικανότητα. Είναι, μπορεί οποιοδήποτε να το κάνει. Να γνωρίσουμε και τα δύο κοριτσάκια μας. Εδώ η Μαργαρίτα. Μαργαρίτα, πόσο καιρό έχει που ασχολείσαι με αυτό το άθλημα? Έχει περίπου 5-2 χρόνια. Δύο χρόνια. Τι είναι αυτό που σε κάνει να ασχολείσαι με αυτό το άθλημα, τι σε κερδίζει, τι είναι αυτό που σε κάνει να σε κερδίσει? Είναι... Δεν ξέρω. Η αγάπη μήπως? Ναι. Η αγάπη για το άθλημα. Ναι. Αριάδνη μου, εσύ πες μου δύο λόγια για σένα, τι είναι αυτό που σε κέρδισε? Μου αρέσουν όταν πηγαίνουμε σε αγώνες, είναι ενδιαφέρον. Και είναι ενδιαφέρον γενικά πως ρίχνουμε. Μπράβο. Σπύρο μου, κλείνοντας, ένα ευχαριστώ σε ποιους θα θέλει να δώσεις? Όπως είπα, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την κοινότητα της Πύλας που μας φιλοξενεί με αυτόν τον πολύ ωραίο γήπεδο, την Ομοσπονδία φυσικά και τον Πρόεδρο που μας κατάφεραν να οργανώσουν να κάνουν αυτόν τον γήπεδο και να μας το παραχωρήσουν στα σωματεία της Λάρνακας για να μπορούμε να προπονούμαστε, και να ευχαριστήσω όλους τους γονείς που φέρνουν τα παιδάκια τους, μας τα εμπιστεύονται. Εάν κάποιος σε λύσει να ενταχθεί σε αυτόν τον σωματείο, πώς μπορεί, με ποιον τρόπο να επικοινωνήσει? Είτε μέσω της Ομοσπονδίας, είτε από τα κοινωνικά δίκτυα, Σωματείο Φιλοκτήτης. Οποιοςδήποτε μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου ή με τον άλλον προπονητή μας, τον Βασίλη. Και ευχαρίστως να έρθουν να δοκιμάσουν, χωρίς καμιά υποχρέωση. Είναι... Τέλεια. Σπύρο μου, σας ευχαριστώ. Μαργαρίτα, Λιδάχνη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.